Καθόλου από χθες. Κανα δύο ώρα μόνο. Πήγες μετά μαζί με όλη την ομάδα που διασκεδάσατε. Πήγα. Ναι. Πότε πίστεψες ότι μπορεί να το σηκώσεις, ρε παιδί μου? Ποτέ. Έλα τώρα. Ούτε όταν στα τελευταία επεισόδια έβλεπες τα δεκάρια. Δεν ήταν, βρε Γιώργο, φαβορί. Και εγώ στέλνω. Συγγνώμη, κάτσε. Δεν ήταν φαβορί στην αρχή. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά όλοι καταλάβαμε ότι είναι μέσα παιδιά που είναι φαβόροι. Γιατί έπαιρνε τα δεκάρια τώρα μετά το άλλο. Δηλαδή, στις τελευταίες τρεις εμφανίσεις δεν πήρες κάτω από 10 πουθενά. Στα τελευταία τρία επεισόδια. Ναι, αλλά δεν περνούσε από το μυαλό μου από την αρχή έτσι κι αλλιώς και δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Οπότε. Εσύ, συγγνώμη, όταν τους είδες όλους στην αρχή, εσύ πού πίστευες, σε ποιο επεισόδιο πίστευες ότι θα φύγεις? Ίσως όταν ήμουνα υποψήφιος. Όταν ήσουν υποψήφιος, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν πέρασε ποτέ η λογική ότι θα, φύγει, ότι θα πας στον τελικό και θα το πάρεις? Όχι. Τώρα που ήσουν στον τελικό με την Κατερίνα, πίστευες θα νικήσεις η Κατερίνα δηλαδή? Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα χαιρόμουν αν το παίρνει η Κατερίνα έτσι κι αλλιώς. Απλά δεν. Οκ. Okay. Και. Ίσως αυτό είναι και το μυστικό. Δηλαδή ότι παράλογο. Δεν είχες εσύ πάθει αυτό να βγω πρώτος και ότι τι θα γίνει αν δεν βγω, θα καταστραφώ. Όχι, καθόλου. Το πήρες την πλάκα από την αρχή, ρε παιδί μου, αυτή είναι η ιστορία όλη. Το πήρα στην πλάκα. Μπήκα σε μια διαδικασία η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα το χορό μέσα από το dancing και είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θα συνεχίσεις να χορέψεις μετά το dancing? Θα συνεχίσεις, με τη Μαρία ή με... Τη Μαρία τη βάρθηκα τώρα, εντάξει, την έλεγα κάθε μέρα, δηλαδή έλεγες πια.